Πολύ χιόνι βλέπω. Όχι ότι εγώ πάω πίσω, αλλά που έχεις εξαφανιστεί πάλι. Είπα να πεταχτώ μία βόλτα μέχρι τη Βόρεια Σουηδία. Πλησιάζω αρκτικό κύκλο. Τι δουλειά έχεις εκεί πάνω, ανθρωπέ μου, πες μου. Άκουσέ με λίγο να μαθαίνεις. Εδώ στο Argeblock, η Mercedes, σε συνεργασία με την AMG, έχει δημιουργήσει μια μοναδική σχολή οδήγησης πάνω σε παγωμένες και χιονισμένες επιφάνειες. Με τι αυτοκίνητα, πες μου. Mercedes AMG σου λέω. C63 AMG. Ε63 AMG. SLK55 AMG. Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Καλά, καλά. Βλέπω να αργείς να γυρίσεις. Λέω να πεταχτώ και μια βόλτα μέχρι τη Γερμανία, μπας και με προσλάβουν εκεί. Να σου πω όμως τώρα κάτι. Άσε με λίγο να το ευχαριστηθώ εδώ πέρα. Να κάνω τα παντιλίκια μου. Θα μαζέψω αρκετό υλικό να σου δείξω μετά. Στο υπόσχομαι. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Καλά, εκεί που είσαι δεν μπορώ να σου πω και πολλά. Θα τα πούμε όταν γυρίσεις. Λοιπόν, θες να στα πω τώρα που γύρισα. Έφερες υλικό. Θα δεις ότι έχω φέρει αρκετό υλικό με πολύ παντιλίκι μαζί. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το παντιλίκι είναι μάθημα. Okay. Είναι μάθημα και δεν είναι αστείο. Έτσι, και δεν γίνεται στον δρόμο. Οχ, βραδινιάτικο πλάι. Και βράδυ. Ξαπλωμένο το AMG στον πάγο κάθετα. AMG κανονικά. Και εγώ AMG το λέω, αλλά αν θες να το πεις γερμανικά, είναι AMG. Εγώ το λέω ελληνικά. Και το καταλαβαίνουν όλοι, γιατί στην Ελλάδα AMG το λέμε. Ναι, το σωστό όμως είναι AMG. Το πρώτο βράδυ που φτάσαμε, και επαναλαμβάνω το βράδυ, πήραμε τα αυτοκίνητα κατευθείαν, μας είπαν να βγάλουμε όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, απλά για να πάρουν αντιδράσεις και να δουν πώς οδηγάμε. Θέλαν την πρώτη ένδειξη κατευθείαν, να δουν ποιες είναι οι αδυναμίες μας και τι πρέπει να μας πούνε. Προφανώς θεωρούν ότι οι μαθητές έχουν τουλάχιστον τη βασική παιδεία, τι πάνε να πει οδήγηση. Και πίστεψέ με, την είχαν όλοι. Λοιπόν, να σε πάω τώρα λίγο στα εντότερα. Στη σχολή. Στη σχολή. Οι εκπαιδευτές δεν είναι τυχαίοι. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν τρομερή πείρα πάνω σε οποιαδήποτε μορφή αγώνων. Εδώ είναι μαζί μας ο Norman Simon, με μεγάλη εμπειρία σε Fiat GT, Super GT κτλ. Θα μας μιλήσει κιόλας μετά. Επίσης, καθηγητής μας ήταν, θα τον θυμάσαι εσύ, ο Carl Wendlinger. Του οποίου η καριέρα τέλειωσε στη Φορμούλα το 94 με γίνον τρομακτικό ατύχημα στο Μονακό μετά την έξοδο από το τούνελ. Έτσι. Φοβερό να βρίσκεσαι και να μιλάς με τέτοιους ανθρώπους, καθώς και ο Μπερν Σνάιντερ. Άλλη μορφή. 4 πρωταθλήματα στο DTM, έχει περάσει τη Φόρμουλα 1, έχει οδηγήσει τα πάντα. Έτσι. Παιδί της Mercedes κι αυτός. Ακριβώς κατά τα πόδια μου βρίσκεται η λίμνη που γίνονται όλες οι δοκιμές μας. Τα μέτρα ασφαλείας που παίρνουν οι άνθρωποι της Mercedes και όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ σοβαρά. Το πάχος της λίμνης σε πάγο αυτή τη στιγμή είναι 70 εκατοστά και είναι ικανό να αντέξει το βάρος ενός αεροπλάνου τύπου τζάμπο. Για να υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια, το μίνιμουμ πάχος πάγου που μπορεί να γίνουν δοκιμές είναι 40 εκατοστά. Και αυτό επίσης είναι αρκετό για να αντέξει το βάρος ενός πολύ μεγάλου τριαξονικού φορτηγού. Πολλές εταιρείες αυτοκινήτου, οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες, έχουν εδώ πεδία δοκιμών. Είναι ένας χώρος που αναπτύσσουν νέα μοντέλα τους σε δύσκολες συνθήκες, που έχουν σχολές για οδήγηση κάτω από τέτοιες συνθήκες και κάθε μέρα περίπου 2.500 χιλιόμετρα πίστας πάνω σε λίμνη και πάγο στρώνονται καθημερινά από ειδικά μηχανήματα για να είμαστε εμείς εδώ να κάνουμε αυτές τις δοκιμές. Ήταν 9 η ώρα το πρωί και ο δείκτης θερμοκρασίας ήταν στους μείον 24. Λογικό, δεν είναι για αρκτικό κύκλο. Καταψύκτης κανονικός. 80 χιλιόμετρα πριν τον αρκτικό κύκλο για την ακρίβεια. Δυσκολεύεσαι να αρθρώσεις. Ναι, δυσκολεύεσαι και να μιλήσεις με τόσο πολύ κρύο. Πάγωνε το σάλιο σου, ένας παγωμένη τη μύτη σου. Ήταν πολύ δύσκολο. Εδώ στο Driving Academy της AMG, οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτές όλοι είναι πολύ φιλικοί και με μεγάλη εμπειρία γύρω από κάθε μορφής αγώνων. Κάποιοι έχουν τρέξει Φόρμουλα 1, κάποιοι άλλοι GT Cup και σε πάρα πολλές μορφές, επομένως έχουν φοβερή εμπειρία, αλλά πάνω απ' όλα είναι φιλικοί και έτοιμοι πάντα να βοηθήσουν. Ας ρωτήσουμε λοιπόν ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν σημασία. Οκ, okay. Norman, can you give us some basic information about the AMG Driving Academy? Yes, of course. This is something we do since 70 years now. We are here in Eierplock at our lake. It's a very unique, exclusive event. We have our own lodge, top of the mountain, beautiful view. It's a very nice hotel, exclusively for us, for our customers especially. Λοιπόν, εδώ είναι η περιοχή, το κατάλημα, το AMG Lounge που μέναμε. Η πίστα πάνω στη λίμνη λειτουργεί από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου. Περίπου 1.500 άνθρωποι κάθε χρόνο περνούν από διάφορες σχολές της περιοχής. Και πραγματικά η εμπειρία είναι μοναδική. Τα αυτοκίνητα επίσης μοναδικά. Σε 63 AMG οδηγήσαμε επίσης Ε63 AMG και SLK55 AMG. We have three different type of cars and each group will change for every exercise the cars. We have the SLK55. It's a very small car, light car, short wheelbase. Very good for driving, but you have to be experienced because the reaction of the car is very quick, so you have to actually also steer very fast. We have the C63 coupe. Also very nice car, a bit of longer wheelbase, a little bit of slower on reaction, so it's a bit more predictable. And we have the E63, we are just standing in front. This is our bigger car, more powerful,
Not easy to control. Longer wheelbase, direction is a bit slower, but it has a little bit more weight. So once it slides, it doesn't stop that quickly. Για να μπορεί να υπάρχει traction πάνω στην παγωμένη λίμνη, εκτός από χιονολάστιχα, χρειάζονται και καρφιά. Και πιστέψτε με, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. The name of our TV program is Traction. Yeah. It's something that you needed here. Definitely. Δεν μπορούσα, ήθελα να το ρωτήσω τον φίλο μας τον Norman, να του πω για το Traction. Ναι, είναι αυτό που πολλές φορές ότι Traction σημαίνει πρόσφυση. Είναι αυτό που χρειάζονται όλα τα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να βάλουν την δύναμή τους κάτω και να μετακινούνται με ασφάλεια. Πόσο σημαντικό είναι το Traction δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι... Ο στόλος. Ο στόλος, από εκεί ξεκινούσαμε κάθε πρωί. Να σου πω κάτι, από όσα είπες που οδήγησες, ποιο ήταν το πιο δύσκολο, το πιο δύστροπο, για διάφορους λόγους. Κοίταξε να δεις, το πιο αντρικό απ' όλα ήταν το Ε63, γιατί στην ουσία είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που έχουν κάνει όμως τόσο καλή δουλειά και καταφέρνεις ακόμα και με αυτό να το ευχαριστείς, να κάνεις τα παντιλίκια σου, να βγάλει φαν και διασκέδαση. Αλλά σίγουρα είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Και ξέρεις τι άλλο μου αρέσει, ότι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την πλέον αιχμηρή τεχνολογία, αλλά με ένα κουμπί μπορείς και την απενεργοποιείς και σε σημεία που είσαι ασφαλής μπορείς να κάνεις τέρατα και σημεία. Έτσι. Εδώ βλέπουμε και την πίστα που το πρωί με τα κατάλληλα μηχανήματα στρώνεται και με ένα ελαφρύ χιόνι από πάνω, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει και μένει ο πάγος. Οπότε όσο πάει η πίστα γλιστράει ακόμα και περισσότερο. Πολύ παιχνίδι. Το συζητώ. Και πραγματικά εν ευχής έργων, όσοι μπορούν να το κάνουν θα γυρίσουν πραγματικά διαφορετικοί οδηγοί. Πραγματικά η AMG Driving Academy δίνει πάρα πολλές δυνατότητες για διαφορετικές πίστες, για διαφορετικά σημεία. Εδώ είναι για χειμώνα φυσικά. Και θεωρώ ότι το κόστος δεν είναι απαγορευτικό. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Κάποιος έκανε κάποιο λάθος και βγήκε, ναι, και λίγο σταματάνε όλοι. Από την ομάδα μας, οι οποίοι ήμασταν 5 δημοσιογράφοι, και ήμασταν υποχρεωμένοι όλοι να σταματήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Ακόμα και οι εκπαιδευτές μαζί. Ο Βέντλιγκερ, ας πούμε, ο οδηγός Φόρμουλα 1, έβγαινε, βοηθούσε με το φτιάρι να βγει από τη δύσκολη στιγμή. Αν τυχόν δεν γινόταν αυτό, ερχόταν ένα γκέ τζιπ και μας τράβαγε. Αν ήταν πολύ χοντρό το έβγα. Έτσι, αν ήταν χοντρό το έβγα. Οπότε η ομάδα ερχόταν πιο κοντά, το βράδυ είχες να κάνεις ατελείωτες κουβέντες μπροστά από τον Τζάκι. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Οδηγώντας πάνω σε αυτές τις επιφάνειες, καταλαβαίνω γιατί οι Φιλανδοί βγάζουν πάντα τέτοιες οδηγάρες. Απόλυτα ασφαλές, γιατί τα snowbanks ή... Τα snowbanks είναι αυτά τα σηκώματα που έχει το πλάι από τον crater που ξυρίζει. Έτσι. Άρα πας και φρενάρεις με τα μάγουλα των φτερών. Και επειδή χιονίζει συνέχεια, αυτά δεν προλαβαίνουν να παγώσουν, είναι μαλακά. Οπότε λειτουργούν. Πώς λειτουργεί η επιβραδυτική άμμο στο. Αυτό που έλεγες για τον Κέσε Διακόπτο. Αυτό που έλεγα. Και αν προσέξετε, το κάνει με σοκ. Δεν παίρνει τα μπόσικα, όπως λέμε. Κάνει τεντώματα απότομα για να μπορέσει να το ξεχωλήσει. Έτσι. Και όλη η ομάδα είναι εκεί να βοηθήσει και μετά να συνεχίσουμε όλοι μαζί την άσκησή μας. Παρά τον όγκο της και το βάρος της, η Ε63 ΜΕΚΕ, ακόμα και με πολλά χιλιόμετρα, με διψήφιο αριθμό στο δίκτυ του Κοντέρ, στέκεται απίστευτα πάνω στον πάγο. Δριφτάρει πολύ εύκολα και καταφέρνει να κρύβει επιμελώς τον όγκο της. Λοιπόν, επίσης για να μας δώσουν ένα παραπάνω κίνητρο, οι πίστες δεν ήταν απλές. Προσομοιώνανε τη χάραξη από γνωστές πίστες που γνωρίζουμε από όλο τον κόσμο. Πορτμάο, Πορτογαλία. Τη Γιάς Μαρίνα, που είναι το σιρκουίτο γνωστό, το εντυπωσιακό στο Αμπουντάμπι. Οπότε είχε πολύ πλάκα όλο αυτό να προσομοιώνεις τέτοιες πίστες. Και επίσης η τηλεμετρία μετά, που μας δείχνανε το απόγευμα, παίρνανε έναν τον κάθε οδηγό οι εκπαιδευτές. Βλέπαν την τηλεμετρία του εδώ που βλέπεις με τα πλευρικά G, που πατάει γκάζι, που αφήνει, γιατί υπήρχαν και διαγράμματα πέρα από αυτά που βλέπουμε εδώ. Σαν καρδιογράφημα κάτι. Ναι, πραγματικά. Βλέπαν στροφή τι κάνεις και σου λέγαν πού πρέπει να διορθωθείς, πού κάνεις λάθος, πού εκπαιδευτής είναι καλύτερος, και πραγματικά την επόμενη μέρα νιώθεις πολύ πιο σωστός οδηγός. Όταν η Mercedes συνεργάζεται με την AMG, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Πολύ παντιλίκι, πολύ γκάζι και φοβερό ζύγισμα. Τα υλικά χρώματα στάθηκαν ψηλά. Νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά. Αλλά μην μπαινεύουμε για τα γένια μας. Θα πέσει ένας πλακώσει. Έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ωραία το ωραίο περιβάλλον, ωραίο τοπίο.
φοβερό τοπίο και πολλές μα πάρα πολλές ασκήσεις. Λοιπόν, Θωμά, τόσο εσύ όσο και οι φίλοι τηλεθεατές είστε προσεκλημένοι μου. Μη σας ξαπατά αυτό που βλέπετε. Είναι απίστευτο. Ε? Ποπό βροχούλα. Χιόνι. Χιονόνερο. Χιονόνερο. Αγγλία. Όπου δεν ξέρετε τι θα δείτε. Δώσε μου 2 δευτερόλεπτα. Τα εσωτερικά από μια αλωτρούση πανάκριβη. Ακόμη δεν πάω φανταστής. Τρελή η εξοχή πρασινάδα. Δεν το πιστεύω. Έχει αδεί ποτέ ροζόι να πιέρει το πλάι. Ο ανάποδο τύπος. Λοιπόν, 2 πράγματα συμβαίνουν. Δεν ξέρω την ιστορία ακριβώς τι είναι. Ή είναι μέσα κάγκουν ένα άλλεν και το ξεφτιλίζουνε. Ή λόρδος που του χάλασε η μηχανή του γκαζόνι και έβαλε τον μπάτρο να το κουρέψει με το θηρίο. Εσύ Κώστα, αυτό το πράγμα κάνει 700 χιλιάρικα. Ναι, σαφάρι κάνει τώρα όμως. Καλά, δεν μασάει ο τύπος. Με τίποτε. Τον κάνει στο πάτωμα. Άρτο από πριν. Και πώς δεν ξέρει αν έχει καμιά πέτρα από κάτω να το ξυλώσει. Θα το μαθαίνανε. Το μαθαίνα. Να το. Ξαπλωμένα 700 χιλιάρικα με. Αυτή είναι τώρα τη διαρκεία και έχει μακρύ μετατροχείο. Μεταξόνιο. Έτσι, έτσι. Πώς λέει ο Χασάπης. Για να διπλώσει. Πώς λέει ο Χασάπης, κόπτε δική μας παρουσία πελάτου. Εδώ ο Λόρδος τα ξυρίζει όλα. Λαμπαδιάσανε πίσω, ξέρει ποιο είναι το γενικό. Για να πει αυτό το πράγμα. Έχει αρπάξει τίποτα τα ηλεκτρονικά του, φαίνεται και λαμπαδιάσανε. Δεν υπάρχει. Special για σένα και τους τηλεθεατές μας. Άντε να ξεκινήσει χωρίς να τη σπίν. Σοβατίζεται ο Βάκος. Οικονομικά προβλήματα δεν έχει αυτό. Όχι. Με το μπουφάν. Τι κάνει. Πω, πω. Γεια σας, γεια σας. Κρύος είναι. Πω, 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 πω. Για ευαίς καιρό που διάλεξα το γύρισμα να κάνω. Δεν βαριέσαι. Όλες οι μέρες ίδιες είναι. Κάτσε να ανάψω λίγο να ζεσταθώ εδώ πέρα. Αυτό το γύρισμα είναι κάτι σαν οικογενειακή υπόθεση. Γιατί όλα ξεκινήσανε από μια οικογενειακή κουβέντα. Λένε ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο άντρα κρύβεται μια γυναίκα. Η γυναίκα λοιπόν αυτή, που είναι η γυναίκα μου, το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι, το πιάσατε. Ξεκίνησε μια κουβέντα μαζί με τις φίλες της. Ξέρετε, όλα ενωθούν οι γυναίκες, είναι, τι γίνεται, ναι. Και είναι τώρα σαν να τις ακούω να μιλάνε, σαν να τις ακούω, να, τη γυναίκα μου τώρα. Ακριβώς αυτό, δηλαδή, να κάνουμε γυρίσματα, αυτοκίνητα για τον κόσμο και όχι τα αυτοκίνητα που θέλουμε εμείς. Να είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο να μπορεί να μας πάει μια εκδρομή, να μας κυκλοφορήσει μέσα στην πόλη, να χωράει τα πράγματά μας, να μην είναι δηλαδή έτσι στριμό. Α, ναι, ναι, λίγο λάθος. Να μην καίει πολύ, πάρα πολύ βασικό. Την ακούω να μου μιλάει, ακούστε, ακούστε, ακούστε. Φυσικά και θα είναι πετρελαιοκίνητο. Θα είναι το συγκεκριμένο πετρελαιοκίνητο. 1100, τρικύλινδρο, 75 άλογα. Turbo Diesel από τη Hyundai στο i20. Είναι ένας κινητήρας που φτιάχτηκε από την αρχή. Είναι ένας τελείως καινούριος κινητήρας. Κυκλοφοράτε ελεύθερα στο δακτύλιο, γιατί η ρήπη που εκπέμπει είναι κάτω από 100. Μην σας δρομάζουν τα 1100 κυβικά. Είπαμε, είναι 75 άλογα. Είναι ζωντανά, είναι τουρμπάκι. Έχει ροπή από πολύ χαμηλά. Από τις 1700 στροφές είχε 180 νιουτόμετρα. Αλλά τώρα τι σας τα λέω, θα εσάς. Το συγκεκριμένο εδώ της τεχνολογίας Blue Drive με το σύστημα Start and Go, Stop and Start, όπως θέλετε πείτε το, είναι στα 84. 84 CO του. Δύσκολο νούμερο να το βρεις αλλού αυτό. Μάλιστα, έτσι εξωτερικά, είναι στα... η φιλοσοφία της Hyundai είναι που λέγεται σχεδίαση υγρής γλυπτικής. Τις γωνίες έτσι που γίνονται είναι σαν να... σαν array fluidic sculpture, το λένε.
τι άλλες ερωτήσεις μου κάνανε για αυτό το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Θέλανε, τι θέλανε. Γυναίκες τώρα, ναι. Εντάξει, σίγουρα θέλουνε πολλές πόρτες. Ναι. Έχει 4 και μία πίσω, 5 πόρτες. Έτσι, για να μην κουράζονται. Κάτσε να τις ακούσω λίγο, λίγο να τις φέρω στο μυαλό μου. Να την ακούσω τι μου έλεγε, τι μου έλεγε. Με φτωχό εξοπλισμό θα σ' άφηνα εγώ. Υπήρχε περίπτωση. Φυσικά και έχει MP3 αγάπη μου να βάζει τα USB και σου να ακούσει τη μουσική. Καθώς είστε καλά, όλα αυτά τώρα τα οποία θα πω είναι στάνταρ. Το πόσο κάνει θα τα πούμε μετά. Έχετε στάνταρ ABS, Brake Assist, Traction Control, Trip Computer, στάνταρ ESP. Ναι, ναι, αυτό για να μην κλειστράς. Προβολή ομίχλης, Air Condition, Radio CD με MP3, χειριστήρια στο τιμόνι. Για το Trip Computer και για το στερεοφωνικό. 1, 2, 3, 4, 5, 6 αερόσακους. Έχει και ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού σε ύψος. Να ανεβαίνουν κάθεται λίγο σε ύψος να βλέπουν το δρόμο μπροστά τους. Και κάτι το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο μιλάω αυτό, ειδικά στις γυναίκες. Έχει κάμερα οπισθοπορίας, η οποία βρίσκεται εδώ στον καθρέφτη του οδηγού. Βάζουμε όπισθεν και με βλέπετε να έρχομαι. Να με. Για τις κρυφές γωνίες, ειδικά, αυτό δεν βλέπεις, κάτι χαμηλά, κάτι μπαρελάκια, κάτι στήλη. Για να σώσουμε τα αυτοκίνητα δηλαδή, μια χαρά μ' ακούγεται. Αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό για την τσέπη μας, είναι η κατανάλωση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τη βλέπω, δεν περνάει τα 4 λίτρα. Ναι, είναι ευχάριστο οδηγικά, ναι. Δεν είναι το σπορ στο DNA του, δηλαδή δεν είναι αυτοκίνητο για να πάρεις φόρα και να στρίψεις όπως έρχεσαι. Όχι ότι θα το κάνει, αλλά είναι φτιαγμένο για να σε κυκλοφοράει άνετα, να μην κοπανάει. Έχει πολύ δυνατά φρένα, πάρα πολύ βασικό αυτό για γυναίκες, επαναλαμβάνω. Ένα οικογενειακό αυτοκίνητο πόλης, το οδηγάνε συνέχεια γυναίκες. Και λέω γυναίκες, γιατί είναι συνέχεια γύρω μας, μας καταπιέζουν, μας έχουν. Πρέπει να τις προσέχουμε. Και για να τις προσέχουμε, πρέπει να τους δίνουμε τέτοια αυτοκίνητα να κυκλοφορούν. Πολιτισμένα. Ασημένιες λεπτομέρειες εδώ, σπάνε λίγο την μονοτονία του μαύρου. Έχει βάλει μέχρι και δίκτυα αλλαγής ταχυτήτων. Σου λέει ότι να τώρα βάλε τρίτη κακομοίρη γιατί το παρακάνεις και παραπάνω βενζίνη. Δηλαδή τα έχουν κάνει τα αυτοκίνητα εύκολα. Εύκολα. Θυμόσαστε όλα αυτά τα οποία είπα ότι έχει στο στάνταρ εξοπλισμό. Το συγκεκριμένο λοιπόν Hyundai i20 νέας γενιάς με τον καινούριο αυτό το τρικύλιδρο turbo diesel κινητήρα με τα 1100 κυβικά και τα 75 άλογα. Η τιμή εκκίνησής του, αλλά με όλα αυτά μέσα στον λογαριασμό, είναι τα 12.290 με απόσυρση. Αυτά τα ωραία λοιπόν, και εγώ λέω τώρα να σας αφήσω, να πάω να συνεχίσω να ακούω ιστορίες από τη γυναίκα μου και τις φίλες της και... Όχι, τηλέφωνο, για... Τη γυναίκα μου. Να έρχομαι! Να με. Βρισκόμαστε στο Μουσείο της Πεζό που έχει παλιά αγωνιστικά αυτοκίνητα. Η ώρα είναι περασμένη. 2 τα ξημερώματα. Κάμερες ασφαλείας μέσα από το μουσείο. Και στιγμές από παλιούς αγώνες. Άλλες εποχές. Ο φύλακας παρακολουθεί και κάτι μου θυμίζει. Όπα, πολύ χαρακτηριστική κίνηση αυτή με το γάλα. Βλέπει κίνηση σε μία αίθουσα και τρέχει γρήγορα να ελέγξει. Κύπελα, άρα επιτυχίες και νίκες. Ποιος άλλος θα ήταν καλύτερος για την παρουσίαση του νέου 208 που θα μπει πάλι στα ράλι. Φυσικά, ο Άρη Βατάνεν. Μοναδικός. Να η χαρακτηριστική κίνηση με το γάλα. Οι παλιές αγάπες λένε ότι δεν ξεχνιούνται ποτέ. Παρέμεινε ξανθούλης από τότε. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ λοιπόν. Άρη Βατάνεν και η Πεζό μπαίνει ξανά δυναμικά στους αγώνες με το 208. Παιδιά, η σειρά σας. Πάνω πάντως είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι δεν υπάρχει αγωνιστικό αυτοκίνητο, τουλάχιστον την τελευταία 20ετία, το οποίο να μην έχει μία βάση. Όλα ξεκινούν από κάπου, Θωμά μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Διότι καλό είναι να βλέπουμε το τέλος της εξέλιξης, αλλά πρέπει να βλέπουμε και την αρχή. Και η αρχή είναι αυτό εδώ που είμαστε τώρα. Από εδώ ξεκινάμε λοιπόν. Έτσι. Το πεζό το 208, λοιπόν, το οποίο αντικατέστησε το 207,
Μάνο και έχει ένα χαρακτηριστικό. Λίγο πιο μαζεμένο. Έτσι, έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Η Peugeot πάντα στις αλλαγές των μοντέλων, στην ίδια κατηγορία, δεν ακολουθούσε ποτέ μόνιμα την αυξητική τάση. Ή πήγαινε σε κάτι μικρότερο, μετά στο μεγαλύτερο, μετά ξαναμάζευε, μετά πάλι τα ξανάπλωνε. Αυτό εδώ τώρα είναι μικρότερο από το 207 σε μήκος κατά 7 πόντους. Ύψος και πλάτος είναι το ίδιο. Μάλιστα. Αλλά έχει κάτι πολύ πιο σημαντικό μάλλον. Είναι από 110 μέχρι 170 κιλά πιο ελαφρύ. Άρα και πιο οικονομικό. Πιο οικονομικό. Ένα, λιγότερος ρήπος, καλύτερη αίσθηση στο δρόμο. Αυτό που νιώθουμε τώρα, που είναι ένα από τα κορυφαία δείγματα ποιότητας κίνησης της Peugeot, η οποία μας έχει συνηθίσει. Αλλά το βλέπεις πόσο το έχουμε τώρα που κάνουμε τη βόλτα. Δεν είναι σημαντικό το πόσο compact είναι. Και δεν υστερεί σε χώρους. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, φροντίζουν να έχουν τέτοια διάταξη στο εσωτερικό, ούτως ώστε είτε από τα καθίσματα, είτε από στο χώρο που τοποθετούν το ταμπλό, είτε να καταφέρουν να εξοικονομούν πολύτιμους πόντους. Και αυτό το καταλαβαίνει κάποιος όχι τόσο όταν κάθεται μπροστά, όσο όταν κάτσε πίσω. Ενώ βλέπεις απ' έξω ένα πολύ compact αυτοκίνητο, μπαίνοντας μέσα, αισθάνεσαι τελείως διαφορετικά. Πάντως και στο εσωτερικό βλέπω αλλαγές. Εμένα μου αρέσει πολύ το τιμονάκι του, είναι μικρό, μου θυμίζει καρτ. Λοιπόν, είναι περίεργο ότι το πόσο μικρό είναι το τιμόνι. Είναι ίσως το πιο μικρό τιμόνι που υπάρχει, όχι μόνο στην κατηγορία, αλλά και σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Γιατί το έκαναν αυτό? Αν το δεις, δεν είναι μόνο ότι είναι μικρό το τιμόνι, είναι ότι έχει ανέβει σε ύψος και το καντράν. Και το έκανε αυτό η Peugeot, ούτως ώστε ο οδηγός να μην χρειάζεται να προσπαθεί να βλέπει μέσα από τη στεφάνη του τιμονιού τις πληροφορίες των οργάνων. Πολύ εύκολα λοιπόν μπροστά σου πληροφορίες και ωραία αίσθηση από το σχετικά γρήγορο τιμόνι. Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό, την εμαζεμένη στεφάνη του, μου θυμίζει καρτάκι. Είπες ότι είναι γρήγορο τιμόνι. Παρόλο που είναι ηλεκτρικό, είναι πολύ σαφές για τον οδηγό. Ναι, βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Peugeot έχει παράδοση στην καλή αίσθηση του τιμόνιου, στο σωστό στρίψιμο, στην ανάρτηση. Πάντα οι Γάλλοι σε αυτά ήταν δυνατοί. Και αυτό έχουν καταφέρει, κάνοντας τέτοιες ρυθμίσεις στις αναρτήσεις, να έχουν ένα σφιχτό σύνολο με άμεση πληροφορία από το τιμόνι. Και αυτό βοηθάει να έχεις και καλύτερη αίσθηση εκεί που βρίσκεσαι. Για πες μου ρε Μάνο, έκανες τόσα χιλιόμετρα και άλλα τόσα για να έρθεις να με πάρεις. Μπαίνοντας μέσα, τι σου έκανε εντύπωση? Στο εσωτερικό έτσι, μπήκες, έχασες, ξεκίνησες να οδηγάς. Εκτός από το τιμόνι λοιπόν, εκεί που πάει το μάτι σου κατευθείαν μόλις μπαίνεις, είναι στη μεγάλη οθόνη αφής που έχει όλες τις βασικές πληροφορίες. Κατανάλωση, πόσα χιλιόμετρα έχεις ακόμα, απόθεμα βενζίνης, πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι. Συνδέεται με το κινητό σου και μπορείς να ακούς μουσική από εκεί και να μιλάς με ανοιχτή ακρόαση. Γενικά όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται να έχει ο οδηγός μαζεμένες σε μια οθόνη. Ένα πλήρες σύστημα ενημέρωσης και διασκέδασης. Infotainment. Έτσι. Καλά όλα αυτά Θωμά μου, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και με την καρδιά, που είναι ο κινητήρας. Έτσι. Εκεί λοιπόν η Peugeot έχει αναπτύξει ένα καινούριο χιλιάρι κινητήρα 68 ύπων, ο οποίος είναι αρκετά οικονομικός, καταναλώνει σε μεικτές συνθήκες, σε μεικτό κύκλο 4,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα και μάλιστα βρίσκεται κάτω από το όριο των 100 γραμμαρίων CO2 ανά χιλιόμετρο. Έτσι, οπότε έχουμε και μηδενικά τέλη. Από εκεί και πέρα υπάρχει άλλο ένα τρικύλινδρο, αυτό που οδηγούμε εμείς, που είναι 1200 με 82 ύπους. Τρικύλινδρο κι αυτό. Τρικύλινδρο κι αυτό. Με αντίστοιχη οικονομία. Και φυσικά η Peugeot δεν θα μπορούσε να μην έχει δίζελ. Έχουν παράδοση και εκεί οι Γάλλοι. 1400 λοιπόν με 68 ύπους και μέση κατανάλωση 3,8 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Και δεν μου λες, Ρεμάνο, πού βρισκόμαστε από πλευρά τιμών? Δηλαδή από πού ξεκινάνε αυτά, για να έχω ένα μπούσουλα, δηλαδή. Για να έχεις μια εικόνα, Θωμά μου, η βενζινοκίνητη έκδοση των 1000 κυβικών ξεκινάει από τα 10.830 ευρώ. Και η δίζελ των 1.400 κυβικών από τα 13.850. Θωμά, η Peugeot πάντως μας έχει συνηθίσει σε πιο παιχνιδιάρικες εκδόσεις των μοντέλων της Rally, GT, GTI, πάντα κάτι είχε. Θα υπάρξει και εδώ συνέχεια, Μάνο. Είναι ήδη έτοιμο το GTI, το οποίο θα κυκλοφορήσει την άνοιξη που μας έρχεται. Είναι σημαντικό ότι θα έχει 1600 κινητήρα, τον οποίο χρησιμοποιεί και το Peugeot, το RCZ, όπως επίσης και το της αδελφής εταιρείας Citroën DS3 Racing. Μάλιστα. Με τους 200 ύπους. Φαντάζομαι, έχοντας αυτό το σύνολο με 200 ύπους, δεν ξέρω τι καλύτερο θα μπορούσε δυνατό να ονειρευτεί κάποιος της σημερινής γενιάς οδηγός. Έτσι λοιπόν, Μάνο.
Peugeot 208, το οποίο το απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή στη διαδρομή του Αγίου Μερκούρη. Εδώ αναδεικνύονται και τα χαρακτηριστικά που κάνουν την Peugeot να ξεχωρίζει. Έτσι, γιατί αυτό το έρημο, το DNA που λένε, καμιά φορά βρίσκεται ακόμα και στα άψυχα συσσαγωγικά ημί. Σωστή πληροφόρηση που έρχεται από το τιμόνι. Το οποίο παρόλο που είναι ηλεκτρικό είναι σαφέστατο. Σωστό. Ιδανική ρύθμιση για την ανάρτηση. Κάποιες αξίες λοιπόν, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Παραμένουν διαχρονικά. Έτσι. Κάτσε. Κάτσε εδώ να δεις τι έχω εγώ. Τατάν. Αυτό είναι. Γι' αυτό σου λέγα. Κατέμ 200. Φτιάχνεται στην Ινδία. Περίεργο, ε. Κι όμως η Κατέμ έχει κάνει συνεργασία με την Bajaj, το βγάζει και για την ινδική αγορά και με τις πωλήσεις αυτού έχει γίνει νούμερο 1 στην Ευρώπη. Πουλάει τις περισσότερες μοτοσυκλέτες έξω από τα σκούτερ. Από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο κατασκευαστή. Καταπληκτικό. Αλλά μου λέει, κοίτα, κοίτα μια μορφιά. Έτσι. Για 16χρονο είναι ό,τι καλύτερο. Σα αρέσει. Το κοιτάς, το βλέπεις καλά. Να σου πω δύο πράγματα. Κινητήρας μονοκύλινδρος. Επιδόσεων, κοίτα, Racing KTM. 200 κυβικά, 26 άλογα. 10.000 στροφές. Μιλάμε για πολύ δύναμη για αυτό που είναι, βέβαια, έτσι. Και ροπή και δύναμη. Άλλο εδώ. Πού να, δεν το θες. Κοίτα εδώ, κοίτα. Κοίτα ένα ψαλίδι. Χιτό αλουμινένιο. Δεν υπάρχουν ούτε μοτοσυκλέτες με αυτό το ψαλίδι. Το βλέπεις. Αναρτήσεις. WP μπροστά. Και συνεργάτης της WP πίσω. Αλλά από εδώ κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα παρακαλώ. Σε άλλα χρώματα βγαίνει. Όχι. Προς το παρόν. Θα παραγγείλουμε για σένα να βγαίνει και σε άσπρο και σε μαύρο. Έτσι. Για σένα μόνο. Κάτσε να δεις. Την επόμενη γενιά θα υπάρχει. Φρένα. Κοίτα εδώ. 280 μπροστά, 230 πίσω. Τι και φρένο πίσω δεν έχουν πολύ. Ούτε μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες. Και προσεγμένο. Διζαϊνάτο. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα παρακαλώ. Εγώ που θα κάτσω, ρε Θανάση. Έχεις έλα μεγάλη. Το έχει. Τι όχι. Έχει μία σέλα εδώ. Τώρα μιλάμε για καφεδάκι, να πάμε λίγο έτσι καμιά βόλτα. Μέχρι εκεί ταξίδι δεν είναι, γιατί είναι και αυτά λίγο ψηλά. Αλλά είσαι ευλίγιστο κορίτσι, δεν τα καταφέρεις. Κάτσε, ρε Θανάση. Εμένα αυτή η μηχανή τώρα κάτι μου θυμίζει. Ναι, τι. Προχθές δεν μου δείχνες έναν τύπο φανταστικό που έκανε κάτι απίστευτα πράγματα. Ο Μπαγκόρος. Ο Μπαγκόρος. Ο Μπαγκόρος. Ο Ροκ Μπαγκόρος, βέβαια. Αυτός. Καλά, εντάξει, βέβαια, αυτά που κάνει ο Γκαγκόρος είναι... Μπαγκόρος, ναι. Ο Μπαγκόρος δεν τα κάνει ποιος να είναι. Έχει ένα φρένο τέτοιο πίσω, με δύο δαγκάνες. Και βγανάζει για να έχει δύναμη τεράστιο, έτσι, άμα τα βάλω και εγώ αυτά, δηλαδή, σε παρακαλώ. Καλά, κόψε κάτι, Θανάση μου, ωραία είναι αυτά που κάνεις και εσύ, δεν λέω, αλλά άλλο. Έχεις δει. Περίμενε. Τώρα θα δείξω. Μην το παίρνεις συμμετρητής, με πουλάκι μου, ο Μπαγκόρος είναι Μπαγκόρος. Άστο να πάει στα κομμάτια, έλα εδώ. Και ο Θανάσης είναι Θανάσης. Ωπα, Θανάση, Παναγία μου. Καλέ. Α, δεν είναι. Απαπαπαπαπαπα. Ναι. Να σας πω, εφημερεύεται σήμερα. Τι κάνεις τώρα. Το δες. Ναι, το δες. Φοβερό. Ο
το βράδυ εφημερεύεται. Ωραία. Θα μας περιμένετε, θα έρθουμε δύο άτομα. Ένας ακατεμένος και μια τριλιγιά. Τι μπαγκόρος μιλάμε. Τι σε παρακαλώ δηλαδή. Διαφορά εγώ δεν είδα καμία. Έτσι μπράβο. Καμία. Δηλαδή αν έχω 10 λεπτάκια ακόμα, ναι, έτσι λίγο να το μάθω λίγο καλύτερα, ναι, θα του πάρω τη δουλειά. Μωρέ, δεν θέλω να σου πω πολλά, να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Αλίμονο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε εμείς λίγο αέρα. Τώρα πάμε εγώ. Μας περιμένουνε, Θανάση, έχω πάρει και τηλέφωνο εγώ. Περιμένουνε. Ναι, περιμένουνε. Αντέλα, έλα, πάμε. Δεν έχω ρε Θανάση, χρόνος δεν έχω τίποτα. Έλα, έτσι, πάμε σιγά-σιγά τώρα, έλα. Για σιγά-σιγά, παιδί. Έλα, σήκω σου λέω τώρα. Πάμε με το αμάξι, ρε Θανάση. Καλέ. Θανάση. Με δεδομένο ότι η ομάδα είναι η απόλυτη κυρίαρχος της τελευταίας τριετίας στη Φόρμουλα 1, η παρουσίαση του πιο πολύ αναμενόμενου μονοθεσίου της χρονιάς ήταν υπερβολικά σεμνή. Ακριβώς δίπλα στο εργοστάσιο της Red Bull Racing στο Milton Keynes των Βρετανικών Midlands, η RB9 αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά. Τα λέμαργα μάτια των δημοσιογράφων, των συνεργατών της ομάδας, των φίλων, όπως και τα φλάς των φωτογράφων, πιστοποίησαν το τεράστιο ενδιαφέρον που προσελκύει το νέο αυτοκίνητο μιας πρωταθλήτριας. Όταν οι δύο οδηγοί της ομάδας, ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Sebastian Vettel και ο Mark Webber αποκάλυψαν το μονοθέσιο, κανείς δεν εξεπλάγει από κάποια επαναστατική καινοτομία. Η RB9 έλαμψε στο προσεκτικά μελετημένο ημίφος των προβολέων και τα πρώτα σχόλια που ακούστηκαν στην αίθουσα είχαν να κάνουν κυρίως με το χρώμα της. Το αυτοκίνητο της Red Bull δεν είναι πλέον μπλε, αλλά προσεγγίζει περισσότερο προς το μοβ. Πιο υπαινικτικό, πιο υποβλητικό και θα τολμούσε να πει κανείς πιο σεξι. Ο μάγος της αεροδυναμικής και πνευματικός πατέρας πολλών μονοθεσίων που κατέκτησαν τίτλους, ο Άντριαν Νιούι, εξήγησε ότι η φετινή χρονιά δεν διακρίνεται από μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς. Επομένως, η RB9 είναι μια εξελιγμένη και τελειοποιημένη μορφή της υποκατόχου της. Το έργο που έχουν μπροστά τους οι οδηγοί και οι μηχανικοί εντοπίζεται κυρίως στο να αποκωδικοποιήσουν τη συμπεριφορά των ελαστικών της Pirelli και να τα αξιοποιήσουν όσο περισσότερο γίνεται. Ο επικεφαλής της ομάδας, ο Christian Horner, για τον οποίο φημολογούνταν έντονα ότι είχε δεχτεί πρόταση από τη Ferrari και ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη Red Bull, τόνισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να είναι τίποτα περισσότερο από μια ομάδα Φόρμουλα 1. Δήλωσε επίσης ότι η διοίκηση δίνει έμφαση στο να υπάρχουν ανοιχτές πόρτες μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης, κάτι που κλείνει όμως τις πόρτες σε όσους προσπαθούν να δελεάσουν τα στελέχη της Red Bull Racing και να τα προσλάβουν στις αντίπαλες ομάδες. Όσο για τον Sebastian Vettel, τον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, αφού αστιεύτηκε ότι ακόμα δεν έχει βαφτίσει το καινούριο του μονοθέσιο γιατί ακόμη δεν έχουν βγει καν ραντεβού, ξεκαθάρισε ότι το παρελθόν δεν σημαίνει τίποτα. Οι τρεις προηγούμενοι τίτλοι δεν εγγυώνται οποιαδήποτε μελλοντική επιτυχία, επομένως καλές είναι οι παρουσιάσεις και τα αστιάκια, αλλά οι αγώνες κερδίζονται στην πίστα. Ο Vettel ξέρει ότι μπορεί να γράψει ιστορία το 2013 κατακτώντας 4 διαδοχικούς τίτλους. Για να το πετύχει αυτό όμως, αφενός η RB9 πρέπει να του ταιριάζει γάντι, αφετέρου να είναι καλύτερη από τον ανταγωνισμό στη διάρκεια του χρόνου. Η RB9 παρουσιάστηκε μόλις 2 ημέρες πριν από την έναρξη των δοκιμών εξέλιξης και οι επιδόσεις της στην πίστα ήταν λίγα αναξιοπρεπείς, όχι όμως εντυπωσιακές. Αναμενόμενο, καθώς η Red Bull δεν θέλει επουδενή να ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της και επί του παρόντος, το μόνο που μπορεί να ξέρει κάποιος για τους άσους που κρατά κρυμμένους είναι ότι θα έχουν μοβ απόχρωση. Γιαγούρι ενδεχομένως. Με μία κίνηση. Wash & Go δουλεύει για σένα.